Λοιπόν, ήταν ενημερωτική επίσκεψη. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι δεν είμαστε περιφερειακή αρχή. Είμαστε περιφερειακή αρχή λίγες μέρες ουσιαστικά. Είχα μια συνάντηση εδώ και με τους αιρετούς, συναδέλφους από την Κορινθία και με όλους τους διευθυντές των υπηρεσιών. Κάναμε μια επισκόπηση της κατάστασης σε κάθε διεύθυνση χωριστά. Υπάρχουν ασφαλώς προβλήματα, τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Αν δεν τα ξεπεράσουμε, εμείς τα φταίμε. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις εντάξεις νέων έργων στο ΕΣΠΑ. Ξέρετε ότι το ΕΣΠΑ είναι σχεδόν στα βράχια. Έχουμε 293 εκατομμύρια ευρώ προς διάθεση. Δεν πρέπει να τα, ασφαλώς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα δώσουμε οπουδήποτε. Πρέπει να πιάσουν τόπο με μεγάλα έργα. Συζητήσαμε πριν από λίγο για ένα πολύ μεγάλο οδικό έργο στην ορεινή Κορινθία. Το θέμα του Ιστιμού ασφαλώς που μας απασχολεί ως τουριστική περιοχή. Ήταν εδώ και οι δήμαρχοι του Βέλου, Βόχας και του Λουτρακίου Περαχώρας. Ξέρετε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στις συγκεκριμένες περιοχές. Κουβεντιάσαμε ιδιαίτερα το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας και τις δυνατότητες οικονομικές που έχουμε ώστε να βοηθήσουμε για να μην έχουμε προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι σε ακραία φαινόμενα δεν υπάρχουν δυνατότητες αντιμετώπισης. Δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Γι' αυτό πλημμύρες έχουμε παντού, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Όμως τα μεσαία φαινόμενα μπορούμε και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εν κατακλείδη, είμαι ευχαριστημένος από τη συνάντηση, από την ανταπόκριση των διευθυντών, από την πολύ καλή ενημέρωση που έχουν και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης και οι άλλοι δύο οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Έχουμε τρία στελέχη εδώ, τα οποία κρατούν στα χέρια τους όχι μόνο την Κορινθία, αλλά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο κ. Βιτινιώτης είναι για τα έργα, τη συντήρηση των έργων, την κατασκευή νέων έργων. Η κυρία Κόρκα έχει το μεγάλο θέμα του πολιτισμού, πολύ μεγάλο θέμα, εν όψει και του 21, των 200 ετών, σε συνεργασία με την Εντεταλμένη Σύμβουλο. Θα προσπαθήσουμε, θα αγωνιστούμε για να τα καταφέρουμε. Ζήτησα τη βοήθεια των υπαλλήλων, διότι χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Όλοι γι' αυτό το λαό πρέπει να κοπιάσουμε και να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κυρίως με την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Θα είμαστε σφιχτοί ακόμα και στο 1 ευρώ, πρέπει να έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νίκα, και μιας και αναφερθήκαμε στα έργα, να πούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, σε τι εξέλιξη βρισκόμαστε για το φράγμα του Σοπού, αλλά και για το αλιευτικό καταφύγιο. Κοιτάξτε, εγώ ακριβή ενημέρωση δεν έχω ακόμα και θέλω να είμαι ειλικρινής. Θέλω όμως να σας πω, αγαπητή κυρία, το εξής. Στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποια έργα τα οποία έχουν γίνει ανέκδοτα, όπως το αρδευτικό του Ασοπού, το αρδευτικό της λίμνης Δόξας, για δω, ο Ανάβαλος, τα έργα στη Σκάλα, στη Μεσσηνία, κάτω το φιλιατρινό φράγμα. Τα χειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση με τον κύριο Βορύδη για όλα αυτά και κουβεντιάζουμε πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα της μεγάλης λιμνοδεξαμενής στο Ξυλόκαστρο, όπου θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν χρήματα σε όλους τους άξονες αυτή τη στιγμή, ώστε και η Κορινθία να πάρει το μερδικό το οποίο πρέπει να πάρει. Τώρα μια ερώτηση για την πρώην Περιφερειακή Αρχή και αν ισχύει το ΦΕΣΙ στην Κοσμοτέ για τα περίπου 100.000 ευρώ. Το ΦΕΣΙ στην Κοσμοτέ για τα περίπου 100.000 ευρώ. Δεν το ξέρω. ΦΕΣΙ είναι η χρέος. Ναι. Στη χρέος στην Κοσμοτέ δεν το γνωρίζω. Εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω τον εισαγγελέα, ούτε θέλω να κοιτάω στο παρελθόν. Με νοιάζει το παρόν και το μέλλον. Οτιδήποτε πληρώνεται, πληρώνεται με πολύ αυστηρό έλεγχο. Και οτιδήποτε δεν το γνωρίζει η κοινή γνώμη, θα αναρτάται στο διαδίκτυο. Χθες αναρτήσαμε πάρα πολλές καταστάσεις, θα αναρτήσουμε και άλλες. Έπονται οι πληρωμές διαφόρων συλλόγων από το Περιφερειακό Ταμείο, που είναι χρήματα για έργα του Περιφερειακού Ταμείου, και εκεί θα δείτε διάφορα, όπως επίσης και θέματα τα οποία αφορούν αμοιβές μελών ΔΣ και αμοιβές υπαλλήλων στις διάφορες αναπτυξιακές. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος και για το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία, ειλικρινά σας λέγω, εκδικητική διάθεση. Η οποιαδήποτε πληρωμή, εγώ δεν είμαι εισαγγελέας,
Λοιπόν, οι ευθύνες, ασφαλώς έχουμε ευθύνες και εγώ και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι και οι υπάλληλοι και όλοι. Εγώ ως υπαλλήλου συνέστησα πριν από λίγο, αν έχετε οποιαδήποτε διαφωνία στις κατευθύνσεις που σας δίνουμε ή το τι να κάνετε, να αντιγράφετε τη διαφωνία πάνω στην εισήγηση. Έχετε υποχρέωση να το κάνετε, γιατί ενδεχομένως να έχετε ευθύνες στο μέλλον. Γιατί έχουν ευθύνες, έχετε την εντύπωση, μόνο οι αιρετοί και οι υπάλληλοι έχουν ευθύνες. Όταν συνηγόρησαν για να γίνει κάτι το οποίο δεν είναι σύνομο. Κοιτάξτε, είναι μια έρευνα σε εξέλιξη από μια αξιόπιστη διεθνή εταιρεία. Θα ολοκληρώσει το έργο της πάρα πολύ σύντομα. Το σχετικό πόνημα θα δοθεί και στη δημοσιότητα, θα δοθεί όπου πρέπει και στην κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι και ελπίζω να είναι όλα ωραία και καλά. Δεν θέλω εγώ να είναι τίποτα άσχημο, δεν θέλω να είμαι εγώ ο διώκτης κανενός. Ίσα-ίσα θέλω να έχω τις καλύτερες σχέσεις. Αλλά εδώ, κύριοι, διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα. Είσαστε εργαζόμενοι που παίρνετε 500 ευρώ το μήνα, αν τα παίρνετε. Εντάξει, προφανώς απαιτείτε και τα χρήματα που διαχειριζόμαστε εμείς να τα διαχειριζόμαστε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Εύχομαι και ελπίζω να είναι όλα καλά, ειλικρινά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είχαμε τη χαρά σε συνεννόηση από χθες με τον κύριο Νίκα πως θα επισκεφθεί τους διευθυντές των τμήματων, θα κάνει μια αυτοψία στους χώρους που εργάζονται και ήθελε την ενημέρωσή του από όλους τους διευθυντές των τμήματων. Παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και Περαχώρας ο Γιώργος Ογκιόνης, όπως και ο Δήμαρχος Βίλου Βόχας, ο Ανίβας Παπακυριάκος. Συζητήσαμε τα προβλήματα του κάθε τμήματος ξεχωριστά και τις άμεσες προτεραιότητες, όπως για παράδειγμα τα δημιουργικά που πρέπει να γίνουν άμεσα. Η επίσκεψη του Παναγιώτη του Νίκα στην Κορινθία σηματοδοτεί μια εξέλιξη παρακολούθησης των υπηρεσιών από κοντά. Να ενημερώνεται αυτός βεβαίως και εμείς οι θεματικοί περιφερειάρχες, αλλά κυρίως και ό,τι περιφερειάρχες του νομού μας. Νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη είχε τελικά αποτέλεσμα, διότι βήμα το βήμα, από μέρα σε μέρα, μπαίνουμε πιο βαθιά στα προβλήματα και ένα-ένα καταλαβαίνουμε προς ποια κατεύθυνση πρέπει να το οδηγήσουμε. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε τους προϊσταμένους των υπηρεσιών και δόθηκε πραγματικά το κίνητρο σε εμάς που έχουμε την ευθύνη να περπατήσουμε τις υποθέσεις για το καλό της Κορινθίας, για το καλό της Πελοποννήσου. Για ποιον τρόπο έχουμε στην Ορεινή Κορινθία? Ναι, βεβαίως. Πολύ σημαντικό έργο είναι και γι' αυτό προτάχτηκε για να μπει άμεσα στο ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθεί. Είναι ο δρόμος ο οποίος ενώνει το Μεσσηνό με την αρχαία ΕΦΕΝΕΟ, το Φράγμα, και κατεβαίνει από την άλλη μεριά, από το χωριό Φένεος, το λέμε Σιβίστα, και θα τελειώνει κάτω στο Στενό. Είναι λοιπόν πραγματικά ένα πέταλο πολύ μεγάλη σημασία, είναι όχι μόνο για την ανάπτυξη την τουριστική που έχει προέρθει από την ύπαρξη της λίμνης Δόξα, αλλά συγχρόνως είναι και ένας άξονας ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί με ασφαλή τρόπο για όλη την διακίνηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και βέβαια των πολιτών από χωριό σε χωριό, από τις υπηρεσίες κτλ. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει ποτέ στην Ορεινή Κορινθία. Σημαντική επίσκεψη ήταν μαζί μας ο Περιφερειάρχης ο κύριος Νίκας, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες της Κορινθίας, φυσικά τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη και τον συναδελφό μου τον Χάρη τον Βιντινιώτη και κάποιους δημάρχους, για τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Διεξοδικά έγινε ανάλυση, βρισκόμαστε όλοι και γνωρίζουμε στην αρχή. Φυσικά δεν υπάρχει μέρα κενή και πρέπει από εδώ και πέρα να δουλέψουμε συνέχεια, ούτως ώστε να επιτύχουμε περισσότερες λύσεις. Και σε έργα που απαιτούνται για την Κορινθία, που απαιτούνται για τον τόπο μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από τα πρώτα μπαίνει η Ορεινή Κορινθία στο προσκήνιο. Είναι σημαντικό αυτό και για διάφορους λόγους, και της αγροτικής ανάπτυξης φυσικά, αλλά και πολιτιστικούς και τουριστικούς λόγους, με όλο αυτό το πέταλο, αλλά αντίστοιχα όπως σας υπόθηκε και πριν, ο επαρχιακός δρόμος, ο Ισθμός, επίσης σε έργα πολιτισμού, σε έργα ανάπτυξης. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Πελοπόννησος επίκειται και το 2021. Η Πελοπόννησος ήταν η αρχή που έγινε η Ελληνική Επανάσταση, άρα και τους αρχαιολογικούς μας χώρους και τα αρχαία μνημεία, αλλά και τα νεότερα μνημεία πρέπει και την προσβασιμότητά τους να λύσουμε και τα ζητήματά τους επικείμενου του 2021, σε συνεργασία βέβαια με όλους τους συναδέλφους.
συναδέλφους. Όπως και τα θέματα παιδείας, και ήταν σημαντικό ότι εστίασε ότι στον τομέα της πληροφορικής οι υπολογιστές οι οποίοι αναβαθμίζονται και εξυγχρονίζονται και στην αντιπεριφέρεια Κορινθίας αλλά και σε άλλες περιοχές, που να πηγαίνουν στα σχολεία και στα παιδιά μας, που διακαώς και σε όσες επαφές υπήρχαν μέχρι τώρα, διεπίστωσε ότι χρειάζονται υπολογιστές στα σχολεία και τα τμήματα πληροφορικής. Θα επακολουθήσουν και άλλες επικοινωνίες, άλλωστε είναι τακτική του κυρίου Περιφερειάρχη να βρίσκεται κάθε μέρα σε κάποια άλλη περιφερειακή ενότητα και να συζητάμε τα προκείμενα και τα άμεσα. Είμαστε σε κέριο σημείο, λίγο πριν από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς και με ζητήματα που πρέπει να επιληθούν και άμεσα σε δήμους που έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη.